Καλούνε, δεν πάω ποτέ, δεν θα δεις ποτέ τις διακοπές σου Σκαρμούτσου, στη Μύκονο, μπουρου μπουρου μπουρου. Είναι ότι με έχει κουράσει εμένα όλο αυτό το πράγμα, εγώ ποτέ δεν ήμουν έτσι. Και δεν θέλω σε καμία περίπτωση να δίνω αφορμές σε κανέναν να πει κάτι. Γιατί το παραμικρό μεγαλώνει πάρα πολύ. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τραγικό. Καταλαβαίνω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πουλήσουν κάτι. Αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να τσεκάρονται. Έρχομαι λοιπόν τώρα και κάνω το συλλήγο του όξω από εδώ και σου λέω το εξής. Όταν μπήκε στη διαδικασία, γιατί τι γίνεται, η δημοσιότητα έχει πάρα πολύ θετικά πράγματα. Mm. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Αλλά έχει και πολύ αρνητικές προεκτάσεις. Μία από τις αρνητικές προεκτάσεις είναι αυτό που είπες, ας πούμε, για το στρατό, όπου θα στοχοποιηθείς εκ των πραγμάτων γιατί είσαι πολύ γνωστό πρόσωπο. Μία δεύτερη είναι ότι θα επικεντρωθούν και στην προσωπική σου ζωή. Αυτές είναι αρνητικές με την έννοια ότι είναι πράγματα τα οποία δεν θα ήθελες να τα συζητάμε, αλλά ασχολούνται κάποιοι. Βγαίνεις λοιπόν κάποια στιγμή και εσύ και λες σε μια συνέντευξη ότι ας λένε ό,τι θέλουν, ας γράφουν ό,τι θέλουν, γραμμένους έχω κι εγώ. Mm. Αυτό δεν φαντάζει ότι θα έχει μια προέκταση αρνητική την επαύριο? Θα πει κάποιος ότι κάτσε ρε Σκαρμούτσε, μισό λεπτό. Μέχρι πριν από 5 χρόνια δεν σε ήξερε κανένας. Έγινες Θεός. Σε αποθεώσαμε εμείς. Σε κάναμε πρωτοσέλιδο. Σε κάναμε πρώτη μούρη. Τώρα δεν μπορεί να λες ότι σας γράφω. Κοίτα να δεις. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ψιλοαμφίδρομο από ό,τι καταλαβαίνει. Κοίτα να δεις. Σε φτιάχνει και σε χαλάει πρώτα απ' όλα ο κόσμος που σε βλέπει. Mm-hmm. Καταλαβες. Γιατί όλοι όσοι γράφουν και τα λοιπά στηρίζονται στον κόσμο ο οποίος παίρνει αυτά που γράφουν ή διαβάζει αυτά που γράφουν και τα λοιπά. Mm-hmm. Άρα δεν σε φτιάχνει κάποιος δημοσιογράφος ή κάποιο έντυπο και τα λοιπά. Mm-hmm. Σε φτιάχνει η αγάπη του κόσμου, η οποία αγάπη του κόσμου είτε είναι δεδομένη είτε δεν είναι. Δηλαδή δεν ξυπνάνε αυτοί και βλέπουν κάποιον και το φτιάχνουν. Όχι, βλέπουν ότι ο κόσμος τον αγαπάει και τον φτιάχνουν. Εγώ όταν βγήκα στην τηλεόραση βγήκα και είπα τα πάντα μόνος μου. Δηλαδή ήμουν από τους προσωπική σου ζωή, εννοείται, για τις εξαρτήσεις. Βέβαια, για τα πάντα. Βγήκα από την αρχή ενώ όλοι μου λέγανε μην το κάνεις γιατί θα καταδικαστείς, θα τελειώσεις, μου λέγανε. Δεν με ενδιαφέρει αν θα τελειώσω, γιατί μάγειρας ήμουνα.